Αρχίζουμε τη σύνδεση μας με τον Αργύρη Καλογερόπουλο, ο οποίος όπως βλέπουμε βρίσκεται μπροστά σε ένα οίκημα το οποίο νωρίτερα είχε παραδοθεί στις φλόγες. Αργύρη. Είναι ένα από τα 5 σπίτια, Γιάννη, που έχουμε καταγράψει εδώ στην περιοχή του Προφητηλία, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες. Η νέα φωτιά στα Βίλια ξεκίνησε 8 χιλιόμετρα ανατολικά, στη θέση Κάζα, στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Προφήτης Ηλίας. Θέλω να σου πω ότι η ερώτηση στα χείλη όλων είναι πώς σε μια τέτοια περιοχή, η οποία η φωτιά, η προηγούμενη πυρκαγιά που έκαιγε για 5 ολόκληρες ημέρες, σταμάτησε πριν μόλις χτες και ήταν, θεωρείται, η καλύτερα φυλασσόμενη περιοχή για πυρκαγιές, ξαναέπιασε πάλι φωτιά. Και άρχισε να ξανακάηκε. Και αυτή τη φορά ήταν πιο επικίνδυνη η πυρκαγιά, μιας και κάηκαν και σπίτια. Θέλω να σου πω ότι από εδώ, από την πρώτη στιγμή εδώ βρέθηκαν 13 ελικόπτερα, καθώς και 8 αεροσκάφη, τα οποία συνεχώς έκαναν ρήψεις νερού και μπόρεσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Είναι οι Ρουμάνοι και Πολωνοί πυροσβέστες εδώ που συνδράμουν τις ελληνικές δυνάμεις, είναι αρκετοί. Αρκετοί οι πυροσβέστες, οι Έλληνες, 167 με 60 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρο, 18 οχήματα από τη Ρουμανία με 60 πυροσβέστες, εθελοντές, μηχανήματα, μπουλντόζες και υδροφόρες. Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστες οι εικόνες. Είδαμε το σπίτι νωρίτερα να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Τώρα το βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Είναι πλέον κατεστραμμένο, έχει καταρρεύσει η οροφή του, δεν υπάρχουν ούτε παράθυρα. Πέρασε στο εσωτερικό η πυρκαγιά.